Γεια σου όλους, είμαι ο Γκιλγκαμές και σήμερα βγήκαν τα spoilers για το chapter 1044 του One Piece. Σαν καλό παιδί και εγώ κάθισα και τα διάβασα πολλές φορές και έχω κρατήσει αρκετές σημειώσεις για να αναφέρω στο βίντεο, οπότε επειδή σήμερα λογικά θα πούμε πολλά πράγματα, θέλω και εσείς στα σχόλια να μου γράψετε τη δική σας γνώμη για αυτό το φοβερό chapter. Να πω ότι στο chapter αυτό υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ιστορία, οπότε άμα κάποιος θέλει να αποφύγει τα spoilers και να διαβάσει το chapter χωρίς να γνωρίζει κάτι, θα του πρότεινα καλύτερα να μην δει αυτό το βίντεο. Επίσης, όσον αφορά τα chapters, πέρα από τις θεωρίες και τα βίντεο που κάνω για το καθένα, έχω σκεφτεί να κάνω μια σειρά στην οποία θα διαβάζουμε τα spoilers και θα κάνουμε μερικές θεωρίες εκείνης της ώρας που λέμε, και αυτό προφανώς θα γίνεται με το που ανεβαίνουν τα spoilers, και θα υπάρχει κι άλλο ένα playlist στο οποίο θα διαβάζουμε το chapter αναλυτικά εφόσον κάνει release. Έτσι πιστεύω θα αναλύουμε και το κάθε chapter καλύτερα και θα έχουμε και πιο πολλά βίντεο. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα spoilers σιγά σιγά, και αφού τα διαβάσουμε όλα, θα ξεκινήσω να λέω ψηλά ανακατεμένα τις εντυπώσεις και τις ιδέες μου. Το chapter λοιπόν αυτής της εβδομάδας είναι το 1044 και έχει τον τίτλο Liberation Warrior, όπου και σημαίνει ο πολεμιστής της απελευθέρωσης. Ξεκινώντας λοιπόν, βλέπουμε κάποιους συμμάχους του Λούφι, συγκεκριμένα τον Σάντζι, τον Κιντ, τον Λο, τον Μάρκο και τον Χιόγκουρο, άμα λέω σωστά το όνομά του, να αρχίζουν να διαισθάνονται την παρουσία του Λούφι και προφανώς το ότι είναι ζωντανός. Αυτό είναι καλά νέα γενικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πιο μεγάλη πιθανότητα να μην ισχύει η θεωρία ότι ο Joy Boy έχει κάνει ποζές στον Λούφι. Θεωρητικά, εφόσον νιώθουν την παρουσία του, σημαίνει πως ο χαρακτήρας που βλέπουμε είναι ο Λούφι αυτοπροσώπος. Στη συνέχεια λοιπόν βλέπουμε τους Γκοροσέι να συζητάνε στο κάστρο στη Μαριζώα, συγκεκριμένα φαίνονται πολύ αγχωμένοι, καθώς λένε μεταξύ τους ότι το World Government πάντα προσπαθούσε να πάρει στα χέρια του τον Gomu Gomu no Mi, αλλά δεν τα έχει καταφέρει ποτέ τα τελευταία 800 χρόνια. Εγώ πιο παλιά σε βίντεό μου γενικά είχα πει ότι το World Government ψηλό είχε αφήσει παραδειμένο τον Λούφι και δεν μου έβγαζε νόημα αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τότε που έκατσα και έψαξα λίγο το τι έχει παιχτεί στην ιστορία μέχρι στιγμής, αυτό δεν ισχύει και τόσο, γιατί σχεδόν σε κάθε arc υπάρχει είτε κάποιος από το World Government είτε κάποιος Marine, ο οποίος προσπαθεί και να πιάσει τον Λούφι. Βέβαια ποτέ δεν τα έχει καταφέρει κανείς, γιατί ο Λούφι τύχαινε να είναι πάντα στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή, οπότε προφανώς και τους ξέφευγε. Πηγαίνοντας λίγο πίσω στην ιστορία, το World Government μας δίνει να καταλάβουμε ότι μάλλον έκανε ό,τι μπορούσε για να πιάσει τον Λούφι με έναν τρόπο με τον οποίο δεν θα αποκάλυπτε τίποτα για το φρούτο του στον υπόλοιπο κόσμο. Συγκεκριμένα στο Lockdown είχαν στείλει το Smoker για να πιάσει τον Λούφι, όπου και τον έσωσε ο Dragon. Στη συνέχεια ο Λούφι είχε πολλές μαχές με τους Ichibukai, μάλιστα πρώτος στη λίστα ήταν ο Crocodile, όπου ο Λούφι τον κέρδισε και εξαφανίστηκε στον ουρανό, πηγαίνοντας έτσι στο Sky Island. Μετά ο Aokiji μπορούσε να σκοτώσει τον Λούφι, αλλά τον άφησε να φύγει. Ύστερα στο Enies Lobby ο Λούφι και πάλι ξέφυγε με ένα θαύμα με τη βοήθεια της Going Merry. Ο Kuma τον έσωσε από έναν Admiral, τον Kizaru δηλαδή, ακόμα και αν ο Λούφι είχε ρίξει εκείνη την πουνιά στον Celestial Dragon. Και ακόμα και στον πόλεμο του Marineford, όλοι φυλακισμένοι στο Level 6, μαζί με τον Whitebeard, τον Ivankov και τον Shanks, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον προστατέψουν από το World Government, έτσι ώστε να μπορέσει να πάει με τον Rayleigh στο νησί των Αμαζόνων, με την Boa Hancock, έτσι ώστε να μην μπορεί να τον βρει κανείς. Γενικά ο Λούφι μέχρι στιγμής ήταν πάρα πολύ τυχερός, δεν είναι δηλαδή ότι το World Government δεν ήθελε να τον πιάσει ή δεν προσπαθούσε να κάνει κάτι τέτοιο, απλά όπως είπα τύχει να είναι πάντα στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Οι Γκοροσέι λοιπόν λένε συγκεκριμένα ότι το Devil Fruit φαινόταν σαν να τρέχει από αυτούς, σαν να ξεφεύγει δηλαδή, και μάλιστα το μέλος των Γκοροσέι που το λέει αυτό λέει ότι δεν λέει κάτι τρελό και ισχύει η σκέψη του, καθώς τα ζώαν φρούτα λειτουργούν σαν να έχουν δικό τους εγκέφαλο, σαν να έχουν δική τους σκέψη δηλαδή. Και κάπου εδώ γίνεται η τρελή αποκάλυψη του chapter, στην οποία οι Γκοροσέι λένε ότι το Gomu Gomu no Mi είναι στην πραγματικότητα ένα ζώαν φρούτο και το πραγματικό του όνομα είναι το Hito Hito no Mi, Mythological Model Nika. Θα πω στη συνέχεια γενικά τι πιστεύω για όλο αυτό, όπως και τις θεωρίες και τις σκέψεις μου, αλλά όπως και να έχει σίγουρα είναι μεγαλύτερη αποκάλυψη του 2022 για το One Piece μέχρι στιγμής. Στη συνέχεια στο chapter βλέπουμε ένα μικρό μέρος της μάχης της Χιγιόρη με τον Ορότσι. Νομίζω σε αυτή τη φάση δεν μας πολύ νοιάζει κιόλας σε αυτό το σημείο. Και συνεχίζουμε επιστρέφοντας τον Λούφι, κάτι που για να πω την αλήθεια ίσως δεν περίμενα να δούμε αυτή τη βδομάδα. Και τον βλέπουμε συγκεκριμένα να έχει κάνει awakening το φρούτο του και να λέει ότι πλέον νιώθει πλήρες. Συγκεκριμένα αποκαλεί το awakening του φρούτου του Gear 5. Οπότε σε ένα chapter είχαμε awakening του Λούφι, αποκάλυψε ότι το φρούτο του δεν είναι αυτό που νομίζαμε και έκανε και Gear 5. Έτσι μάλιστα και η θεωρία που είχε βγει με το πάνελ στο οποίο ο Λούφι είχε το τραυματισμένο μάγουλο, άμα θυμάστε, όσο έκανε Gear 4 και από τα αίματα και τις γρατζουνιές φαινόταν σαν να γράφει στο μάγουλο του Gear 5, μάλλον βγήκε σωστή. Κλείνουμε λοιπόν με τη μάχη του Λούφι με τον Κάιντο και βλέπουμε τον Λούφι να πιάνει τον Κάιντο από την οροφή και να το επιτίθεται με έναν τρόπο λες και ο Λούφι είναι full ανώτερος πλέον. Θυμίζοντας Tom και Jerry, ο Κάιντο πάει να περάσει την αντεπίθεση πετώντας φωτιά στον Λούφι από το στόμα.
στόμα του και ο Λούφι αμήνεται καθώς πιάνει το έδαφος και το μεταμορφώνει σε λάστιχο, επιστρέφοντας έτσι την επίθεση του Κάιντο πίσω του. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με αυτό το chapter. Από ό,τι φαίνεται πλέον ο Λούφι έχει ανέβει πολλά επίπεδα και σίγουρα το φρούτο του τον βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Θα ξεκινήσω να λέω τις θεωρίες μου ψηλανακατεμένα, δεν θα πάρω το chapter με τη σειρά. Γενικά τα βίντεο που αναλύουμε τα spoilers κάπως έτσι θα πηγαίνουν, θα είναι λίγο πιο γιόλο, οπότε ελπίζω να μείνετε μαζί μου. Καταρχάς φανταστείτε πόσο θα ξενερώσουν οι Γκροσέοι όταν μάθουν ότι εκείνοι ουσιαστικά έκαναν τον Λούφι να κάνει awaken το φρούτο του με τη διαταγή που δώσανε στον αρχηγό του CP0 να σκοτώσει τον Λούφι και έγινε όλο αυτό το σκηνικό με τον Κάιντο. Να πω ότι σίγουρα πιστεύω πως ο Λούφι δεν θα πιστέψει ότι έχει αυτό το φρούτο, θα συνεχίσει να πιστεύει ότι έχει τον Gomu Gomu no Mi, τουλάχιστον για την ώρα, και πιστεύω ότι έχει πολύ πλάκα να συνεχίζει να λέει τις επιθέσεις του σαν να είναι Gomu Gomu no Mi και όχι κάτι άλλο. Επίσης, μεγάλη ειρωνία είναι ότι ο Κάιντο θα χάσει από το πραγματικό Smile Fruit, μιας και στις εικόνες που έχουμε μέχρι στιγμής σε spoilers βλέπουμε τον Λούφι να γελάει πολύ περίεργα. Θα έλεγα ότι μοιάζει σαν να ειρωνεύεται λίγο τον Κάιντο. Γενικά, όλη αυτή η μεταμόρφωση του Λούφι φαίνεται σαν να έχει αλλάξει το χαρακτήρα του και ελπίζω να έχει μείνει ο Λούφι που ξέρουμε. Δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει όντως ποζές. Απλά τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή, ο Λούφι φαίνεται σαν να είναι κάποιο είδους καρτούν εμφανισιακά και η προσωπικότητά του είναι λίγο αλλαγμένη γιατί φαίνεται πάρα πολύ χαρούμενος. Μη φυσιολογικά θα έλεγα. Κάπου εδώ είναι σημαντικό να πω ότι το φρούτο του Λούφι είναι το τρίτο χιτοχιτονομί που ξέρουμε, εκτός από το Chopper βέβαια. Ξέρουμε ήδη το χιτοχιτονομί Model Oniundo και το χιτοχιτονομί Model Daibutsu, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο, αλλά θα επανέλθω σε αυτό πιο μετά. Μιας και ανέφερα το Chopper εντωμεταξύ, μήπως ο Λούφι τώρα που είναι Zoan μπορεί να φάει Rumble Balls, τι θα μπορούσε να γίνει άμα τον κέρναγε κανένα Chopper. Επίσης, μήπως ο Kaido ήταν τόσο πορωμένος με τη δημιουργία των Smiles, γιατί προσπαθούσε να κάνει recreate τον Joy Boy. Μήπως δηλαδή επειδή όλα τα smiles ήταν ζώαν, ήθελε κάποια στιγμή να φτιάξει ένα αντίγραφο του φρούτου του Λούφι. Πιστεύω ότι εφόσον ξέρει τόσο πολλά για τον Joy Boy, ο Kaido θα μπορούσε να είναι ένας χαρακτήρας που ξέρει για το πραγματικό παρελθόν του φρούτου του Λούφι. Θα μείνω για λίγο στο Λούφι, ο οποίος πλέον έχει ένα mythical ζώαν, έχει κάνει master και τα τρία είδη χάκι που υπάρχουν και πλέον έχει κάνει και awaken το φρούτο του. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Λούφι έχει μπει στο endgame. Επίσης το ότι ο Λούφι είχε ένα mythical ζώαν ουσιαστικά μας εξηγεί το πώς τόσο καιρό είχε τόσο πολύ αντοχή και ανάρωνε τόσο γρήγορα. Επίσης, σαν να μην έφταναν αυτά τα power-up για τον Λούφι, πλέον μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Gear 4 χωρίς να χρησιμοποιεί το χάκι του. Μιλάμε για ένα τεράστιο power-up, γιατί δεν θα πρέπει να περιμένει αυτά τα 10 λεπτά πλέον. Και βλέπουμε ότι το φρούτο του επηρεάζει και τους αντιπάλους του. Γιατί έχουμε ένα πάνελ στο οποίο ο Kaido μοιάζει με καρτούν. Γενικά γι' αυτό δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος, καθώς μοιάζει πάρα πολύ overpowered. Οπότε καλύτερα ας περιμένουμε να βγει το chapter για να μιλήσουμε γι' αυτό. Όπως και να έχει, πλέον λίγο πολύ ο Λούφι έχει δυνάμεις και από τα τρία είδη φρούτων, καθώς έχει και τις φωτιές που έχει ο Θεός Νίκα κάνοντάς τον έτσι Λόγκια, έχει και τη δύναμη του λάστιχου που επίσης είχε ο Θεός Νίκα, οπότε είναι παραμύθια, και είναι και mythical Zoan που είναι και το φρούτο του εξ αρχής. Θα μπορούσε ίσως να είναι ο μόνος στον κόσμο του One Piece που έχουμε δει να κάνει awaken το φρούτο του μέχρι στιγμής, και προφανώς μιλάω για τους mythical Zoan users, καθώς δεν θυμάμαι κάποιον στην ιστορία μέχρι στιγμής να έχει φάνει ξεκάθαρο ότι έχει κάνει το mythical Zoan του awaken. Αλλά σε αυτό μπορεί να είμαι και λάθος. Κάτι που δα πολύ κόσμο να αναρωτιέται όμως, είναι πόσο ο Λούφι συνεχίζει να έχει τη δύναμη του λάστιχου, ενώ το φρούτο του δεν είναι το Gomu Gomu no Mi. Σε αυτό προφανώς η απάντηση είναι μια άμεση σύγκριση με το mythical Zoan που έχει φάει ο Σενγκόκου. Ο Σενγκόκου λοιπόν έχει φάει το Hitohito no Mi, του οποίου το μοντέλο είναι ο Βούδας, και παρόλο το ότι είναι Zoan, τον βλέπουμε να είναι από χρυσάφι και να έχει και ηλεκτρικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, γιατί ο Λούφι να μην είναι από λάστιχο και να έχει και έξτρα δυνάμεις. Ουσιαστικά αυτή είναι η διαφορά του Mythical Zoan από τα υπόλοιπα Zoan φρούτα. Αυτός που έχει φάει το Mythical Zoan θα πάρει και την αντίστοιχη δύναμη και ικανότητα που είχε αυτό το μυθικό πλάσμα ή άνθρωπος ανάλογα το φρούτο που έφαγε. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω και το έχω πολύ μεγάλη απορία είναι ότι εφόσον λογικά κάποια στιγμή στον κόσμο του One Piece υπήρχε ο Βούδας ή ο Νίκα σαν χαρακτήρες, ήταν ζωντανοί δηλαδή, πώς γίνεται οι δυνάμεις τους να πέρασαν σε κάποιο Devil Fruit. Η μόνη εξήγηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι το ότι είτε δεν υπήρχαν όντως ποτέ σαν χαρακτήρες στον κόσμο του One Piece, ή ότι ο λόγος που απέκτησαν ουσιαστικά ή τον τίτλο του Θεού ή οτιδήποτε, είναι επειδή είχαν φάει αυτό το φρούτο στο παρελθόν, και απλά το Βούδας ή το Νίκα ήταν κάποιος τίτλος που τους δόθηκε. Πάντως να πω ότι πέσαμε μέσα στο ότι θα κάνει awaken το φρούτο του Λούφι, όπως και στο ότι θα έχει κάποιο mythical Zoan, απλά δυστυχώς δεν κατάφερα να μαντέψω ότι θα είναι αυτό του Νίκα. Πίστευα απλά ότι το Νίκα ήταν κάποιος τίτλος όπως είναι και το Joy Boy και απλά αντιστοιχούσαν στο ίδιο άτομο. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι φρούτο, το προτιμώ πολύ περισσότερο σαν σενάριο. Επίσης, είχα πει ότι ο Λούφι δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάποιο Gear 5 σε αυτή τη μάχη, γιατί δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει καθόλου το χάκι του. Αλλά αυτό πλέον προφανώς δεν είναι πρόβλημα, καθώς το Awakening και το Gear 5 σου έφτιαξαν το ίδιο πράγμα. Με το πόσο δυνατός φαίνεται να είναι ο Λούφι πλέον,
και το πόσο μένει ακόμα στην ιστορία του One Piece, πιστεύω ότι αφήνει μια πιθανότητα να έχουμε ακόμα ένα τελευταίο power-up για τον Luffy, όπου ελπίζω να είναι και τον Gear 6. Επίσης, κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό plot point στο μέλλον, είναι ότι ο Luffy, αφού μεταμορφωθεί σε Νίκα, βλέπουμε τα μάτια του να αλλάζουν, κάτι που έκρυψε όντα στο τελευταίο chapter, και μάλιστα τον βλέπουμε να έχει τα γνωστά μάτια που έχει και ο Mihawk και η Ήμου. Προσωπικά θα μου άρεσε είτε ο Νίκα, η Ήμου και ο Mihawk να είναι ίσως από το ίδιο race. Και όταν λέω race εννοώ από κάποιο θρηλυκό προφανώς, όπως ήταν και ο Lunarian ο King, όπως και θα μου άρεσε η Ήμου να έχει φάει και αυτή κάποιο mythical ζώαν, το οποίο είναι ίσως κάποιος μυθικός εχθρός του Νίκα στο παρελθόν. Αυτό βέβαια ίσως είναι πολύ cheesy, αλλά δεν θα με χάλαγε ιδιαίτερα σε σενάριο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να εξηγηθούν πολλά πράγματα τώρα. Τα ζώαν σε αλλάζουν σε ζώο. Ο Λούφι πότε αισθάνθηκε την αλλαγή? Αν όντως την αισθάνθηκε κάποτε, ποιες είναι οι μορφές που μπορεί να πάρει? Ξέρουμε ότι τα ζώαν έχουν hybrid, human και full ζώαν forms. Κάτι που ακόμα έχουμε δει μέχρι από τον ίδιο τον Σενγκόκου, καθώς έχει δείξει πολλές μορφές στο παρελθόν. Πάντως ίσως οι μορφές του Λούφι είναι και τα gears του. Δηλαδή, άμα τα συγκρίνει κάποιος με τις μορφές που παίρνει ο Chopper, θα μπορούσε να δει τις ομοιότητες. Ο Λούφι πάντως δεν ήξερε καν ότι είναι ζώαν type. Συγκεκριμένα στο Punk Hazard, όταν συνάντησε τον Μομονόσκιο για πρώτη φορά, του είχε πει πως δεν ξέρει πως δουλεύουν τα ζώανς, όταν ο Μομονόσκιο τον ρώτησε πως μπορεί να γυρίσει πίσω στην ανθρώπινη μορφή του. Και επίσης τι παίζει με αυτούς τους Γκουροσέι πια? Διέταξαν ολόκληρο World Government να φυλάξει καλά τον Gom Gom No Mi για να μπορέσουν να το μεταφέρουν κάπου, και ο ίδιος άνθρωπος που τους το έκλεψε, ο Shanks δηλαδή, κάθεται στο ίδιο τραπέζι με αυτούς και συζητάνε σαν να ήταν φλαράκια. Εγώ προσωπικά αυτό που θέλω να κρατήσω από αυτό το chapter είναι αυτό. Τι σύνδεση έχει ο Shanks με το World Government, τι ήξερε ο Shanks και ο Rayleigh για το φρούτο του Luffy και τι θέλει να κερδίσει ο Shanks από όλο αυτό. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί θέλω να κάνω ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι η σχέση του Shanks με τον Luffy και με το φρούτο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και μπορώ να πω πολλά γι' αυτό, οπότε θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Όπως και να έχει, αυτά ήταν spoilers για αυτή τη βδομάδα. Πραγματικά ένα φοβερό chapter με άπειρες αποκαλύψεις. Άμα μείνατε μαζί μου και σας άρεσε αυτός ο τρόπος για να διαβάζουμε τα spoilers, να μου το γράψετε στα σχόλια για να συνεχίσουμε έτσι. Όπως είπα, θα κάνω και πολύ πιο αναλυτικό βίντεο και καλύτερα στρωμένο προφανώς, γιατί τώρα τα έλεγα αρκετά ανακατεμένα, όταν βγει το καινούριο chapter. Οπότε σίγουρα να περιμένετε πολλά καινούργια βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα επόμενα μου βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας!